Ο κύριος Θοδωράκης από το ΣΥΡΙΖΑ που τον έχουμε μαζί μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ο κύριος Γρηγόρης Θοδωράκης στην Λακαδανία με το ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα κύριε Θοδωράκη. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Έλεγε ο κύριος Φίλης σήμερα το πρωί ότι για να σβήσει η υπόθεση αυτή, να σταματήσει η ένταση, να υποχωρήσουν εμπασπιτός στα νερά, πρέπει να ζητήσει συγγνώμη η Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η επίσημη θέση. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι αυτή η συζήτηση πραγματικά είναι λάθος που γίνεται στο συγκεκριμένο χρόνο. Και βεβαίως αποτελεί ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας ότι έβαλε στην προεκλογική ατζέντα το θέμα της μειονότητας. Νομίζω ότι επί δεκαετίες τα κόμματα είχαν κρατήσει μια σοβαρή στάση, αφήσαν έξω από την προεκλογική αντιπαράθεση το θέμα της μειονότητας και με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας άνοιξε ένα θέμα που κατά τη γνώμη μας είναι ανύπαρκτο. Θεωρώ ότι πρέπει να συζητήσουμε για τα μείζωνα θέματα, τα προγραμματικά θέματα, τι θα γίνει με την οικονομία, τι θα γίνει με την ανάπτυξη, τι θα γίνει με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτά πρέπει να συζητηθούν, να αφήσουμε τη μειονότητα και υπάρχει διακομματική επιτροπή η οποία μπορεί να συζητήσει με σοβαρότητα για τα θέματα αυτά. Εδώ πώς θα κάτσει ο κουρνιαχτός τώρα, κύριε Θεοδωράκη? Πώς μπορεί να βγούμε από αυτή την κρίση? Έχει δημιουργηθεί μια μίνι κρίση τώρα. Πώς θα βγούμε από αυτό? Μα να πω κάτι, κύριε Παυλόπουλε. Όταν. Ο οικονόμου είναι αυτός που λέει το ρο. Ο Παυλόπουλος αυτός που δεν το λέει. Ναι, ναι, έχουμε το ρο μας διαχωρίζει αυτό. Όχι, συγγνώμη, απλά είμαι. Κατάλαβα, είμαστε ίδιοι. Ναι, ναι. Παρακαλώ, δεν παρεξηγούμαστε. Έτσι το λέμε για αστείο. Εντάξει, ωραία, να είστε καλά. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να γίνει για μένα είναι να σταματήσουμε να ασχολούμαστε με θέματα τα οποία δεν υπάρχουν. Είναι Έλληνες πολίτες. Μην το ξεχνάμε, η μειονότητα. Αυτοί αποφασίζουν και τους εκπροσώπους τους. Δεν τέθηκε ποτέ κανένα θέμα στο παρελθόν για αντίστοιχους υποψηφίους άλλων κομμάτων. Τα κόμματα πρέπει με πατριωτική και θεσμική ευαισθησία να καθίσουν και να μελετήσουν σοβαρά το θέμα, γιατί αυτή η συζήτηση αυτή τη στιγμή το μόνο το οποίο κάνει είναι να ρίχνει νερό στο μήλο της άγκυρας. Άρα λοιπόν πρέπει να σβήσει η συζήτηση αυτή. Δεν έχουμε τίποτα να συζητήσουμε. Οι πολίτες αποφασίζουν ποιους θα επιλέξουν και πρέπει να συζητήσουμε, επαναλαμβάνω, για το μέλλον της χώρας. Να συζητήσουμε για την οικονομία, να συζητήσουμε για τα προγράμματα των κομμάτων. Όλα αυτά τα οποία δυστυχώς περνάνε σε δεύτερη μοίρα, ενώ βάσει αυτών θα έπρεπε. Ωραία, το αφήνουμε στην άκρη αυτό το θέμα. Ελπίζουμε να πέσουν οι τόνοι και φαίνεται σήμερα να είναι μια καλύτερη νομίζω μέρα. Νομίζω θα πρέπει να σταματήσει όμως για να πούμε την αλήθεια, να ακούγονται εκφράσεις όπως αυτές, ότι αποτελεί εθνική εξαίρεση ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή. Αλλά και αντίστοιχες φανταζόμαστε τύπου είναι μαφία, είναι κυπαντζίδες, είναι τέτοιο, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, η εμπλοκή της ΕΗ πάντως σε αυτή την αντιπαράθεση δεν βοηθάει. Δεν ξέρω αν οι εκφράσεις. Νομίζω πάντως ότι υπάρχει. Αν σας ενημερώνει η ΕΗ, τώρα ποιος θα σας ενημερώνει? Η ΕΕΠ δεν είναι πλάκη σε αυτή την υπόθεση πάντως. Η ΕΕΠ κάνει τη δουλειά που κάνει χρόνια στην πλάκη. Χρησιμοποιήθηκε όμως από την κυβέρνηση. Δεν χρησιμοποιήθηκε. Είπε ότι ενημέρωσε μέσω της ΕΕΠ. Αυτό, τι χρησιμοποιήσει αυτή, δεν πρέπει να ενημερώνει. Πιστεύετε ότι αυτή η συζήτηση σε αυτό το χρόνο βοηθάει πραγματικά? Εγώ το είπα τη γνώμη μου νωρίτερα, ότι δεν βοηθάει καθόλου, ότι πρέπει να σταματήσει. Αυτό ακριβώς λέμε λοιπόν. Άρα πρέπει να σταματήσουν να ακούγονται λοιπόν ότι εδώ υπάρχουν δάκτυλοι, ότι αποτελεί εθνική εξαίρεση. Ποιος αποτελεί εθνική εξαίρεση? Το ΣΥΡΙΖΑ το ψηφίζει ένα κόσμος. Ολόκληρος. Δηλαδή όλοι αυτοί οι πολίτες τι είναι? Μην πάμε σε λογικές άλλων δεκαετιών. Νομίζω ότι αυτά που έχουν ακουστεί από πλευράς κυβερνητικών παραγόντων αυτές τις τελευταίες μέρες νομίζω ότι αδικούν πραγματικά το δημόσιο διάλογο και κάνουν ζημιά στη χώρα. Τώρα να πάμε για λίγο στην οικονομία, μια και το είπατε κι εσείς κύριε Θοδωράκη. Είχαμε προχθές την παρουσία του κυρίου Στουρνάρα, του κεντρικού τραπεζίτη, ο οποίος ο άνθρωπος έριξε βόμβες πραγματικά. Μίλησε για τη φοροδιαφυγή που είναι σε απίστευτα, σε ασύλληπτα ύψη. Είπε τα νούμερα και νομίζω ότι σοκαριστήκαμε όλοι έτσι όπως το ακούσαμε τουλάχιστον. Μίλησε για 80 δισεκατομμύρια τα οποία δηλώνουμε, 140 τα οποία καταναλώνουμε και ταυτόχρονα αυξάνονται και οι καταθέσεις μας. Τι μπορεί να γίνει εδώ? Κοιτάξτε, αυξάνονται οι καταθέσεις μας, αλλά πραγματικά εγώ θέλω να δω τα στοιχεία πώς είναι αυτοί που αυξάνουν τις καταθέσεις. Γιατί δεν έχει τόσο σημασία για μένα ο συνολικός όγκος των καταθέσεων, όσο αν οι καταθέσεις αυξάνονται από το 1% των καταθετών και οι υπόλοιποι έχουν 1.000 ευρώ στο τραπεζικό του λογαριασμό, για μένα αυτό δείχνει κάτι. Ναι. Άρα χίλια δηλώνουν ότι έχουν. Δεν ξέρω αν έχουν και άλλα σπίτι ή αλλού. Δηλαδή αυτός που δηλώνει 1.000 μπορεί ταυτόχρονα να είναι και σε μια εταιρεία και να φαίνεται ως τίποτα. Ως τραλαλά εταιρεία ήκε. Και να μην φαίνεται καν το όνομά του και να έχει άλλα εισοδήματα από εκεί που να μην εμφανίζονται. Γι' αυτό λέμε τι δηλώνουν. Αυτά τα νούμερα για μένα είναι ασύλληπτα. Δεν είναι νούμερα που τα έχουν πέντε πλούσιοι. Τα 140 δις που καταναλώνουμε τα καταναλώνουμε όλοι μαζί. Δεν τα καταναλώνει ο Αλαφούζος, ο Βαρδινογιάννης και οι υπόλοιποι πλούσιοι. Όχι.
συμφωνούμε και αυτά είναι τα σοβαρά ζητήματα. Όντως η ελληνική οικονομία έχει δομικά προβλήματα, τα οποία πρέπει να τα δούμε και να σταματήσουμε επικοινωνιακές κορώνες του στήλου ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φορολόγησε ή έκανε ή έφτιαξε. Δεν είναι. Τι πρόταση έχετε εδώ, ο ΣΥΡΙΖΑ, τι λέτε να κάνουμε για τη φοροδιαφυγή? Επειδή λέτε να συζητήσουμε και τα άλλα, τα συζητήσουμε με χαρά. Εμείς τα συζητάμε, τα βάζουμε στο τραπέζι. Τι να κάνουμε λοιπόν για τη φοροδιαφυγή? Μία πρόταση μπορείτε να μας πείτε. Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ και ως κυβέρνηση, νομίζω, αν θυμάστε, ήταν ο πρώτος που έβαλε ηλεκτρονικές πληρωμές, ήταν ο πρώτος που πραγματικά που οδήγησε σε ένα νοικοκύρεμα των δημόσιων οικονομικών. Απέδειξε στην πράξη αν λειτουργήσε υπέρ του συμμαζέματος οικονομίας και υπέρ της προάσπισης του δημοσίου συμφέροντος. Εδώ λοιπόν χρειάζονται, υπάρχουν τα εργαλεία σήμερα και έχουμε τη δυνατότητα μέσω της τεχνολογίας να έχουμε διασταυρώσεις, λογαριασμό, να έχουμε πολλά εργαλεία στη διάθεσή μας, προκειμένου πραγματικά να διαπιστώνουμε τα πραγματικά εισοδήματα και τις πραγματικές πηγές προέλευσης. Το θέμα είναι αν υπάρχει πολιτική βούληση ή αν αναλωνόμαστε σε κραυγές και πραγματικές κορώνες. Εδώ μανι-μάνι αλλάζουν τα δεδομένα από μέρα σε μέρα. Για παράδειγμα, οι Βρυξέλλες λένε, παιδιά, μαζευτείτε με τις επιδοτήσεις. Την ίδια ώρα η φορολογητέα η ύλη την οποία περιγράφεται ως ουρανοκατέβατα κέρδη δεν υπάρχει, γιατί η τιμή έχει πέσει στα 26 λεπτά στο αέριο. Άρα κόβεται μια πηγή εισοδήματος την οποία περιγράφεται ως ασφαλή για να χρηματοδοτήσετε παρεμβάσεις. Ναι, αλλά να πούμε και κάτι άλλο. Ότι η Νέα Δημοκρατία έχει εξαγγείλει πάρα πολλά πράγματα στο πρόγραμμά της, τα οποία δεν προβλέπονται στο μεσοπρόθεσμο, πέρα από τη μεταρρύθμιση του μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων. Έχει μιλήσει για μειώσεις φόρων, για μειώσεις ασφαλιστικών εισφορών. Τη στιγμή που τα νούμερα και αυτά που έρχονται από τις Βρυξέλλες το τελευταίο διάστημα μας κάνουν όλους ιδιαίτερα ανήσυχους. Και αν συνυπολογίσουμε το δημόσιο χρέος. Δεν θα τα κάνει, λέτε, δεν τα εφαρμόσει, πιστεύετε? Εγώ θεωρώ ότι η συντριπτική πλειοψηφία είναι ανεφάρμοστα. Όπως και αυτά τα 1500 ευρώ που λέει. Για την αμοιβή, για τη μισθωτή εργασία. Ναι, εγώ το, μέσο μισθό, θα... το μέσο μισθό. Το μέσο μισθό, μα αν δείτε και ούτε τα αυτό πραγματικά... λέτε να το κάνει. Δεν θα το κάνει, γιατί πραγματικά. Εδώ και ο Μητσοτάκης είπε προχθές σε μια συνέντευξή του, αν δεν κάνω λάθος, στο Star, στο κεντρικό δελτίο του Star, ότι τον πρώτο μήνα, τον Ιούλιο, πριν τον Αύγουστο, θα έρθουν αυτά τα μέτρα με, με νόμους στη Βουλή. Τον Ιούλιο, μέσα στον Ιούλιο. Άρα, πώς το λέτε αυτό? Να σας πω κάτι. Εγώ πραγματικά η αίσθηση. Λέω να μην χάσουμε και τα αυτονόητα. Τον ένα. Γιατί για παράδειγμα, κύριε Θεοδωράκη. Όπως ο κύριος Τσίπρας λέει κάποια πράγματα, οφείλουμε να το πιστεύουμε. Εχθές υπεγράφει μια πολύ μεγάλη κλαδική σύμβαση που αφορά σε 400.000 εργαζομένους. Με αυξήσεις 10,5%, διασφάλιση του οκταώρου, υπεραξία σε κάθε επιπλέον εργασία κτλ. Δεν υπήρξε ούτε ανακοίνωση από το ΣΥΡΙΖΑ για αυτή την κλαδική σύμβαση. Γιατί? Η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων. Άλλο ρωτάω εγώ. Γιατί δεν υπήρξε αντίδραση από το ΣΥΡΙΖΑ? Αν ήταν θετική ή αρνητική, ακριβώς, παιδί, γιατί ακούμε ανθρώπους από την εστίαση που λένε, παιδιά, είναι μια καλή εξέλιξη, τη θέλαμε πώς και πώς. Γιατί δεν υπήρξε ούτε αράδα από το ΣΥΡΙΖΑ για την υπογραφή μιας πολύ μεγάλης κλαδικής σύμβασης? Δεν είναι σωστή κατεύθυνση το 10,5? Οτιδήποτε βοηθάει τους εργαζόμενους είναι θετικό και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Από εκεί και πέρα είναι γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία όλα αυτά τα κάνει 10 μέρες πριν τις εκλογές. 4 χρόνια αυτό που έκανε ήταν να διαλύσει το ΣΕΠΕ, να διαλύσει κάθε θεσμικό πλαίσιο στην αγορά εργασίας, να αφήσει μπροστά τους εργαζόμενους. Αυτή ήταν η πολιτική της 4 χρόνια. 10 μέρες πριν τις εκλογές, καλοδεχούμενο. Καλά έκανε. Αλλά δεν πάβει να είναι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εύχομαι να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.